Μήνυμα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπησαν στο Κραν Μοντανά απίθυνε εκ νέου ο πρόεδρος Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην ελεύθερη επαρχία Μοχόστου. Ο Μαρίνος Παυλικάς έχει το ρεπορτάζ. Την ετοιμότητά του για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν τον περασμένο Ιούλιο στο Κραν Μοντανά επαναβεβαίωσε από την Αγία Νάπα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δική μας πλευρά είναι έτοιμη για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν τον περασμένο Ιούλιο στο Κραν Μοντανά. Επίκεντρο της ομιλίας του Προέδρου η αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικής βούλησης για τερματισμό των εγγύησεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και της παρουσίας του κατοχικού στρατού. Χρειάζεται πολιτική βούληση να αναγνωρίσουμε πως δεν μπορεί παρά να γίνουμε ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, όπου οι Κύπροι θα αποφασίσουν για την πατρίδα τους και όχι η οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης βρέθηκε χθες στην Αγία Νάπα, όπου τέλεσε τα εγγένεια του Μουσείου Απελευθερωτικού Αγώνα και των ανακαινισμένων κτηρίων των Ιστορικών Εθνικοφρόνων Σωματείων. Στη συνέχεια, τέλεσε τα εγγένεια του αναβαθμισμένου δημοτικού γηπέδου στον Δήμο Σωτήρας. Ένα έργο ύψους 1.480.000 ευρώ που αποτελεί υλοποίηση των εξαγγελιών του που είχε κάνει τον Ιούλιο του 2015.